Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα στον επόμενο καλεσμένο πάμε, μας, Μίλτο. Πάμε στο επόμενο θέμα μας που έρχεται από τον χώρο του βιβλίου, από τον χώρο του πουλισμού. Έχουμε σήμερα τη χαρά, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Γιώργο Κουλιανό, εκπαιδευτικό στο επάγγελμα και ποιητή θα πω εγώ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, Γιώργο. Ο οποίος έχει εκδώσει πρόσφατα την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Άμμομη αλίευση», είναι αυτό εδώ πέρα το βιβλίο. Καλό τάξιδο, Γιώργο, κυρίως να πούμε. Καλό τάξιδο. Το βλέπουμε και λίγο καλύτερα. Γιατί άμμομη αλίευση, Γιώργο? Άμμομη αλίευση, λοιπόν, είναι ένας τίτλος ο οποίος με προβλημάτισε πολύ. Βασικά ήθελα να δώσω μία παραδοξότητα. Παράλληλα, ήθελα με αυτόν τον τρόπο να αναδείξω τον τρόπο προσέγγισης του υλικού της ποίησής μου, ο οποίος ήθελα να είναι αμεσολάβητος, να έχει ευθύτητα και να αποδίδει σε όλη του τη διάσταση την πρόθεση του ποιητή να προσεγγίσει το αντικείμενό του έτσι, με τρόπο ρεαλιστικό, άμεσο, χωρίς διεκπεραιωτές, χωρίς μεσολαβητές. Από τι εμπνέεσαι, Γιώργο? Τι είναι αυτό που σε οδηγεί να γράψεις ένα ποίημα? Βασικά, ο χάρτης των ανθρωπίνων καταστάσεων ορίζει όλες τις ποιητικές μου διαδρομές και εξερευνήσεις. Στην προσπάθειά μου αυτή, βέβαια, επιδιώκω να αντλώ θέματα από τα νάματα της αρχαίας ελληνικής σοφίας, επίσης από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, από συμβολισμούς και ιστορήματα της χριστιανικής θρησκείας. Επίσης, ψηλαφώ και την προβληματική σύγχρονων καταστάσεων. Επίσης, με απασχολούν πολύ τα ολοένα αυξανόμενα στερητικά που μπαίνουν μπροστά από λέξεις και έννοιες πολύτιμες και καθόλου αξιοσέβαστες. Στερητικά που μας εγκαλούν, μας θυμίζουν, μας αφυπνίζουν, μας φοβίζουν, μας κάνουν να απορούμε, να αγωνιούμε. Επίσης, βιώματα της καθημερινής ζωής, τέτοιου είδους θέματα. Ο κόσμος διαβάζει Γιώργο ποιήση? Ο κόσμος νομίζω ότι... Ή το θεωρεί παροχημένο ένα βιβλίο ποιητικό? Δεν νομίζω ότι διαβάζει πολύ ποιήση, έτσι. Αλλά παρατηρώ έτσι μια αυξανόμενη τάση, κυρίως στους νέους. Πώς διαβάζουν και δεν το λένε εύκολα? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Και τι να μην το πούνε εύκολα, ας πούμε, είναι κάτι επιλείψιμο. Καθόλου, αλλά είναι ένα όχι περίεργο είδος, δεν ασχολείται πάρα πολύ κόσμος. Από αυτή την ασχολείται άποψη. Κυρίως, ναι, με το πεζό. Ναι. Προτιμά να διαβάσει ένα μυθιστόρημα, ένα δοκίμιο, έτσι, ένα στοϊκό. Μας λένε και λίγο αλαφροίσκιο τους, η αλήθεια είναι. Μας λένε και λίγο αλαφροίσκιο τους, δεν είναι επιλείψιμο, αλλά εντάξει. Θέλει ειδικό ταλέντο. Λίγο περίεργο. Ναι, ίσως επειδή η ποίηση είναι λίγο δυσνόητη, έτσι είναι κάπως πιο δύσκολο να την προσεγγίσει κανείς. Ο λόγος είναι συμπυκνωμένος, τα νόηματα είναι πυκνά. Υπάρχει μια αποσπασματικότητα, δεν υπάρχει αυτή η συνεχής ροή έτσι, του πεζού κειμένου. Γενικά, ο κόσμος θέλγεται από το story, έτσι, τη συνέχεια, και ίσως εκεί χάνει λίγο η ποίηση. Είναι πολύ δύσκολο όμως μέσα σε 4-8 στίχους να περιγράψει μια ολόκληρη ιστορία. Είναι δύσκολο, ναι. Είναι και υπέροχο όμως συγχρόνως. Είναι και υπέροχο, ναι. Θέλει δουλειά. Νομίζω ότι ο ποιητής είναι ένας πραγματικός στοχαστής και τα ποίηματα είναι σαν σφινάκια φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, θεολογίας πολλές φορές. Έχει μια γοητεία εκεί, νομίζω ότι ο Εγώ καταλαβαίνω Μίλτος αρκετά να... αυτά που λες. Ναι, διότι είσαι του χώρου. Ναι, εντάξει, του χώρου. Είναι έχεις του χώρου, ναι. Έχω μια ευαισθησία, έτσι, μαζί το είπαμε. Βλέπω εδώ ότι ξεκινάτε το βιβλίο με το ποίημα «Ο παππούς». Ναι. Και εδώ αγγίξατε μια πολύ ευαίσθητη χορδή μου για τον παππού και μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Και διότι είχα και πολύ μεγάλη αδυναμία στον παππού μου, αλλά βλέπω και ότι αναφέρεστε στο τσιμπούκι, το οποίο έχω κρατήσει το τσιμπούκι του παππού μου. Αλήθεια. Και λέω τώρα ότι όταν βλέπεις μια λέξη να σε αγγίζει, ξεχυλίζουν από μέσα σου πάρα πολλά συναισθήματα.
Και είναι δύσκολο να το καταφέρει αυτός ένας, να το καταφέρει αυτό ένας άνθρωπος με το γραπτό λόγο. Αυτό που λέτε είναι πολύ ωραίο. Ελπίζω να κατάφερα έτσι να σας μεταδώσω το συνέστημα. Η ποίηση είναι πρώτα και πάνω απ' όλα αίσθηση. Μετά έρχεται η ερμηνεία. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε και κερδίσουμε σε αυτό το επίπεδο τον αναγνώστη ή τον ακροατή, δηλαδή να μπορέσουμε να μεταδώσουμε την αίσθηση που αποκομίσαμε εμείς γράφοντας το ποίημα, έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Η ερμηνευτική είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο ανήκει, κακώς ανήκει στους ειδικούς, έτσι. Θα έπρεπε να ανήκει σε πολύ περισσότερο κόσμο. Πάντως δεν βοηθάει πολύ και το ελληνικό σχολείο. Σε αυτόν τον δρόμο, εσύ, επειδή είσαι και εκπαιδευτικός, δεν οδηγεί στην ποίηση, δεν οδηγεί τα παιδιά, ας πούμε, δεν τους δημιουργεί ερεθίσματα ώστε να οδηγηθούν να διαβάσουν ένα ποιητικό βιβλίο. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Τα ποίηματα. Υπάρχουν αρκετά ποίηματα, νομίζω, στα σχολικά βιβλία, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να διδάσκονται με κάπως διαφορετικό τρόπο. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κρίνω, αλλά θα έπρεπε κάπως διαφορετική να είναι η προσέγγιση. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή κυρίως να μεταδώσουμε την αίσθηση στα παιδιά, διότι τα παιδιά είναι μια πολύ κρίσιμη μάζα, δεν δέχεται εύκολα την ποίηση. Υπάρχει γενικά μια άρνηση των παιδιών απέναντι στην ποίηση. Ίσως έχει περάσει στα παιδιά, όπως και σε πολλούς μεγάλους, αυτή η στερεότυπη αντίληψη ότι είναι δύσκολη η ποίηση, δυσνόητη. Φράση, μάλιστα, τι λέει, τι θέλει να πει τώρα ο ποιητής, ναι, έτσι είναι. Έχει μείνει, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας θα πρέπει να έχει και δικαίωμα, αλλά να έχει και την αξίωση να ερμηνεύει το ποίημα με το δικό του τρόπο. Και μπορεί έτσι να ερμηνευτεί με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν ακριβώς μπορεί, ναι. Εγώ να θεωρώ να ότι από τη στιγμή που φεύγει από τα χέρια σου το βιβλίο και το παίρνει ο αναγνώστης, είναι πλέον δική του υπόθεση να ερμηνεύσει όπως θέλει αυτός την ποίηση, τα ποίηματα. Αυτή νομίζω είναι και η μαγεία της ποίησης ή τέλος πάντων ένα κομμάτι της μαγείας της ποίησης. Mm-hmm. Έχουμε και την παρουσίαση όμως, να πούμε κάποια λόγια και να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, η παρουσίαση είναι το Σάββατο στις 7.30 στο πολιτισμικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Θα παρουσιάσουν η Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, φιλόλογος και διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, και η Μαρία Τσούπη, και αυτή φιλόλογος, διδάκτορας. Την συζήτηση θα συντονίσει η κυρία Κατερίνα Τσολίκα. Θα διαβάσουμε οι συμμετέχοντες από 2-3 ποίηματα ο καθένας. Θα πω και εγώ κάποια πράγματα και έτσι θα πιστεύω ότι θα περάσουμε μια ωραία βραδιά. Ωραία. Μια ωραία ποιητική βραδιά. Γιατί μη το ρίχνεις πετονιά στη μέρα σου και δεν ξέρεις τι θα βγάλεις. Εγώ είμαι σίγουρος. Είναι από το ομώνυμο ποίημα. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις τι θα βγάλεις. Καταπληκτικό. Ψαρεύοντας, ειδικά λέξεις. Κύριε τι ποίημα θα βγάλεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ καλή επιτυχία με τα υπέροχα ποίηματά σας. Πάρα πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο και να πάνε όλα καλά και το Σάββατο. Και να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.